Προχωρούν δυναμικά τα πράγματα για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΣ και ειδικά για το θαλάσσιο οικόπεδο 6. Εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει η ΕΝΗ μαζί με την Total ως κοινοπραξία. Σε αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο έχουμε ήδη βρει 3 κοιτάσματα και όχι μοναδικά, ενώ ότι δεν έχουν μόνο ένα σημείο, το κοίτασμα Κρόνος, το κοίτασμα Καλυψώ και το κοίτασμα Δίας. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ENI έχει περάσει στο επόμενο στάδιο και τώρα σχεδιάζει τη μελέτη για 3 σενάρια. Είναι απλά τα σενάρια. Στην πραγματικότητα η μία είναι να διοχετεύσει το φυσικό αέριο στο πλαίσιο της υποδομής που έχει για το ΖΟΡ η ENI. Άρα εδώ αφορά την Αίγυπτο και θα είναι για μια κατανάλωση στην Αίγυπτο. Μπορεί επίσης να σταλεί ουσιαστικά το φυσικό αέριο στην Κύπρο, στην ξηρά, σε σταθμό LNG και στη συνέχεια να μετατραπεί σε LNG και να μεταφέρεται με πλοία ειδικά. Μπορεί επίσης να υπάρχει ένα πλωτό πλοίο, άρα FLNG, πάνω από το κοίτασμα και ουσιαστικά στο ένα κοίτασμα να περιφέρεται από το ένα στο άλλο, επειδή είναι κοντινές αποστάσεις, και αυτό γίνεται όπως είναι, ας πούμε, το σύστημα Prelude. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα πια δεν μιλάμε για την ύπαρξη τη θεωρητική του φυσικού αερίου, δεν μιλάμε πια για το θέμα της αξιοποίησης, αλλά μιλάμε για σενάρια αξιοποίησης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί βέβαια είναι επιλογές στρατηγικές. Δεν θα πω ότι προτιμώ, γιατί δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπαίνουμε σε αυτή την φάση. Και αυτή η φάση είναι πολύ σημαντική, γιατί έχουμε υποστεί πολλές καθυστερήσεις με το θαλάσσιο οικόπεδο 12, για εξωτερικούς λόγους, για εσωτερικούς λόγους. Θα ήταν καλό να πάμε πολύ πιο γρήγορα με το θαλάσσιο οικόπεδο 6, να μην έχουμε τις ίδιες καθυστερήσεις, τις ίδιες επιπλοκές, χωρίς ουσιαστικό λόγο, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπάρχουν ανάγκες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε δει, με τις χρήσεις που υπάρχουν αναδείχτηκε αυτή η ανάγκη ακόμα περισσότερο. Πρέπει να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι για την Κύπρο συμφέρει να υποστηρίζει τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο να κοιτάζει τι κάνει τοπικά, γιατί όταν προσφέρεις αυτές τις υπηρεσίες και λειτουργεί σε ένα συμμαχικό πλαίσιο, τότε το συμμαχικό πλαίσιο λειτουργεί και για σένα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα για όσους τα πιάνουν χωρίς πολλές εξηγήσεις, καταλαβαίνουμε ότι, ελπίζω να καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι υπάρχουν στρατηγικές επιλογές, υπάρχουν τώρα τακτικές επιλογές, αλλά και μέσα στις τακτικές επιλογές υπάρχει μια στρατηγική επιλογή η οποία θα προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες. Αλλά αυτό όμως που έχει σημασία είναι τι θα δούμε στην υλοποίηση, να γίνει γρήγορα αυτή η υλοποίηση για να υπάρχει αυτή η εξόριξη και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα νέα δεδομένα για την Κύπρο μας, και όχι μόνο για την Κύπρο, για τον ελληνισμό και βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση.